Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι! Καλώς ορίσατε στο Maria's Greek Food Channel. Σήμερα έχω τη χαρά να σας δείξω μία διαφορετική συνταγή για γλυκό κουταλιού σικαλάκι. Κατά την οποία δεν βάζουμε τα φρούτα σε ασβέστη ή γαλαζόπετρα και δεν χρησιμοποιούμε ξινό. Έτσι τα σίκα δεν έρχονται σε επαφή με κανένα χημικό στοιχείο και το γλυκό μας γίνεται ακόμη πιο υγιεινό. Προτιμήστε άγρια σίκα, μιας και έχουν έντονο άρωμα και πιο ωραίο χρώμα. Ας δούμε τα υλικά. Εγώ για 90 τεμάχια άγρια σίκα, περίπου 1 κιλό και 200 γραμμάρια χρειάστηκα. 1600 ml νερό, 2 κιλά και 400 γραμμάρια ζάχαρη, 3 κουταλιές της σούπας γλυκόζη είναι περίπου 150 γραμμάρια, 3 λεμόνια, καρφάκια γαρίφαλου, ένα ζευγάρι γάντια μιας χρήσης και σουβλόξυλα. Ας ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, στίβω 2 μεγάλα λεμόνια. Και ρίχνω το χυμό τους σε ένα μεγάλο τάπερ με νερό. Στη συνέχεια, με ένα μυτερό μαχαίρι, κόβω λίγο το κοτσάνι του σίκου και αφαιρώ προσεκτικά το πίσω μέρος. Παίρνω ένα σουβλό ξυλό, τρυπάω το σίκο από την πίσω πλευρά και το βγάζω από την άλλη. Το τρυπάω και σταυρωτά και το ρίχνω μέσα στο νερό με το χυμό λεμονιού. Όπως βλέπετε, δεν είναι δύσκολη διαδικασία. Αφού τελείωσα όλα τα σίκα, τα σκεπάζω και βάζω από πάνω ένα βάρος για να καλυφθούν καλά με το νερό και το χυμό λεμονιού. Θα τα αφήσω έτσι για 2 ώρες. Μετά από 2 ώρες βγάζω τα σίκα από το νερό με το χυμό λεμονιού. Τώρα σε μία κατσαρόλα βάζω νερό να βράσει. Ρίχνω μέσα τα σίκα. Και μόλις αρχίσει πάλι ο βρασμός, μετράω 5 λεπτά. Στη συνέχεια τα στραγγίζω. Τα ξεπλένω καλά κάτω από τρεχούμενο νερό για να σταματήσει ο βρασμός και επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά την ίδια διαδικασία. Δηλαδή, τα ξαναβάζω μέσα σε βραστό νερό. Και μόλις αρχίζει να κοκλάζει, μετράω 5 λεπτά και συνέχεια τα στραγγίζω και τα ξεπλένω με άφθονο τρεχούμενο νερό.
τώρα πιέζω τα σίκα απαλά για να βγάλουν ό,τι νερό έχουν κρατήσει μέσα τους. Και τα βάζω πάνω σε μία πετσέτα. Προσέξτε σε αυτό το σημείο να μην τα πιέσετε με δύναμη και σας σκιστούν. Και αφού τελειώσαμε με όλα τα σίκα, τώρα θα βάλω καρφάκια γαρίφαλου σε μερικά από αυτά. Δεν χρειάζεται σε όλα. Εγώ, για παράδειγμα, από τα 90 τεμάχια έβαλα μόνο στα 15. Γιατί, όπως είπαμε, τα άγρια σίκα έχουν ένα υπέροχο έντονο άρωμα και δεν θέλουμε να το καλύψουμε. Προτιμώ να βάλω τα καρφάκια στο πλάι και όχι στο πίσω μέρος, για να μπορέσει το φρούτο να γεμίσει σιρόπι πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε το σιρόπι. Σε μία φαρδιά κατσαρόλα ρίχνω το νερό, με τη ζάχαρη και ανακατεύω να διαλυθεί. Μόλις αρχίσει ο βρασμός, μετράω 5 λεπτά και στη συνέχεια ρίχνω μέσα τα σίκα. Τα γλυκά κουταλιού χρειάζονται δυνατή φωτιά και για να μην πληγωθούν τα φρούτα μας, καλό είναι να τα ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα ή σιλικόνης και όχι με μεταλλική. Επίσης, δεν τα σκεπάζουμε ποτέ. Όταν και όποτε χρειαστεί, αφαιρώ τους αφρούς. Βράζω το γλυκό μου για 10 λεπτά και στη συνέχεια αποσύρω από τη φωτιά και το αφήνω για μια ολόκληρη νύχτα χωρίς να το σκεπάσω. Μετά από 15 ώρες τα σίκα έχουν αποβάλει τα περιτά υγρά. Και πάμε τώρα να δέσουμε το σιρόπι. Βάζω το γλυκό μου στη φωτιά και μόλις αρχίζει να κοχλάζει, μετράω 15 λεπτά. Όπως βλέπετε, τα άγρια σίκα έχουν ένα υπέροχο βαθύ πράσινο χρώμα. Αν και σήμερα με αδικεί ο φωτισμός της ημέρας, μιας και έχει συννεφιά. Αν χρειαστεί, αφαιρώ τους αφρούς. Και από εδώ και στο εξής, μιας και το γλυκό μου αρχίζει να δένει, δεν χρησιμοποιώ πλέον κουτάλα, αλλά ανακοινώ το γλυκό μου με κυκλικές κινήσεις. Και αφού έχουν περάσει τα 15 λεπτά, προσθέτω τη γλυκόζη. Η γλυκόζη μου δίνει λαμπερό χρώμα, βοηθάει το σιρόπι να δέσει καλύτερα και δεν αφήνει το γλυκό να ζαχαρώσει. Αφήνω το γλυκό μου άλλα 5 λεπτά στη φωτιά
προσθέτω το χυμό μισού λεμονιού και μετά από 3 λεπτά αποσύρω από τη φωτιά. Για να βεβαιωθούμε ότι έχει δέσει το σιρόπι, ας κάνουμε και το τεστ. Σε ένα πιάτο που το είχα από πριν στο ψυγείο για 2 ώρες περίπου, στάζω λίγες σταγόνες από το σιρόπι. Όταν το σιρόπι κάνει κόμβους και δεν ρέει σαν νερό, το γλυκό είναι έτοιμο. Ανακοινώ καλά την κατσαρόλα 2-3 φορές για να γεμίσουν καλά τα σίκα με σιρόπι. Και όπως είναι ακόμη καυτό, το βάζω σε αποστηρωμένα βάζα. Τα βάζα τα έχω αποστηρώσει στο φούρνο στους 100 βαθμούς και 15 λεπτά. Μόλις γεμίσω το βάζω με σίκα, το γεμίζω και με σιρόπι το βιδώνω καλά και το γυρίζω ανάποδα. Θα το αφήσω έτσι μέχρι την επόμενη μέρα. Θέλω να κρυώσει τελείως. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να είναι ζεστό το γλυκό, ζεστά και τα βάζα, για να σφραγίσουν τέλεια. Στο συγκεκριμένο γλυκό ταιριάζουν πάρα πολύ τα ξεφλουδισμένα αμύγδαλα. Αν θέλετε λοιπόν, μπορείτε να προσθέσετε μερικά λίγο πριν αποσύρετε το γλυκό από τη φωτιά. Αφού έχουμε σφραγίσει τα βάζα, τότε και μόνο τότε τα καθαρίζουμε με βρεγμένο πανί και όχι όσο είναι ακόμη ανοιχτά, γιατί υπάρχει κίνδυνος να μας ζαχαρώσει το γλυκό. Έτοιμο το γλυκάκι μας! Με υπέροχο άρωμα, λαμπερό χρώμα και πλούσια γεύση. Προσπαθήστε να επιλέξετε μικρά σίκα, γιατί τα μεγάλα ενδέχεται να έχουν μέσα σπόρους. Θα χαρώ πολύ να μου γράψετε στα σχόλια τις εντυπώσεις σας. Πιστεύω να σας άρεσε η συνταγή και να τη δοκιμάσετε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας. Εύχομαι να έχετε υγεία και να περνάτε καλά. Γεια σας!